Πρώτα πρώτα πρέπει να σας πω ότι σπούδασα στο Μόναχο. Έφυγα αριστούχος από την Ελλάδα με υποτροφία και πήγα στο Μόναχο και σπούδασα βιολογία. Δίπλα στη βιολογία σπούδασα και γεωλογία. Προπαντός παλαιοντολογία. Στο ίδιο πανεπιστήμιο σπούδαζε και ο άντρας μου, ο δόκτωρ Γιούργεν Χέχτ, ο οποίος έχει κάνει πολλές μελέτες εδώ στην Ελλάδα και τον οποίο παντρεύτηκα το 1964 και τον έφερα στην Ελλάδα και τον έκανα Έλληνα. Όταν πήγαινα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που σας είπα για το Γεώργιο Πανταζή, που με ονόμασε Μυράκλου Βιολόγικου, ήκουσα μια ημέρα και είχε μια συζήτηση, αυτό ήταν στη Μυτιλίνη. Και συζητούσε με τον κύριο Διαπούλη, τον κύριο Πολίτη, τον κύριο Παχοπό. Και εγώ ήκουα, εγώ πάντα ακούω, δεν μιλώ. Και ακούω τον Πανταζή να λέει, που το κάνανε πιο πέραν την παρέα του. Λέει, βρε παιδιά, λέει, ένα παράπονο λέει έχω στη ζωή μου. Για όλη την Ελλάδα, λέει, έχει βρεθεί η ηλικία της. Για όλη την Ελλάδα. Μόνο λέει για τη Λέσβο, για τη Μυτιλίνη δεν έχει βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί πόσο χρονό είναι. Γιατί ξέρετε, τα πετρώματα έχουν κάποια, όπως εμείς, όπως οι οργανισμοί, έτσι και οι ανόργανοι έχουν κάποια ιστορία της ζωής, κάποια ηλικία. Οπότε ήταν και το ερέθισμα αυτό για εσάς. Ακούτε. Εδώ να δείτε τι έγινε. Λοιπόν, ακούω λοιπόν τον Πανταζή και λέει ότι βρε παιδιά, λέει, έχω ένα παράπονο. Όλη η Ελλάδα λέει την ηλικία τη. Και μόνο η Μυτιλίνη, λέει, μόνο η Λέσβος. Μόνο το νησί μου δεν τη ξέρει. Και λέω από μέσα μου εγώ, χωρίς να μιλήσω, χωρίς να ακουστώ, εγώ θα την έβρω. Όπως και την ήβρικα. Το 69 ξεκινούμε με τον Γιούργεν με ιδέα δικιά μου και πάμε στη Μυτιλίνη να μελετήσουμε την ηλικία της Μυτιλίνης και τα πετρώματα της Μυτιλίνης. Και βρίσκομαι πρώτοι εμείς την ηλικία της Μυτιλίνης, η οποία είναι 250 έως 300 χρόνων, εκατομμυρίων χρόνων. Έχω κάνει 3 γεωλογικά μουσεία στη Μυτιλίνη. Πες μας έτσι πώς ξεκινήσετε έτσι στην απειρία αυτό, πώς... Λοιπόν, 2 λόγοι ήταν που με έκαναν να πάω στην απειρία του να κάτσω. Ένας ήταν το γράψιμο. Ήθελα να γράψω, πρέπει να σας τονίσω, να το τονιστεί αυτό το πράγμα, ότι εκείνο που με έκανε να γράψω, να γράφω, ήταν η απείρανθος. Πολύ πολύ μικρή εκατάλαβα ότι οι λέξεις είναι αρχαίες ελληνικές. Είδε τώρα ο πάπος μου, εσύ νίκασά το. Και με τα λίγα που ξέρα υποψιάζω μου ότι αυτό είναι αρχαίο ελληνικό. Το συνίκασα, συνικάζω, το εικάζω, είναι έψιλον γιώτα. Δεν τα έμαθα στο σχολείο αυτά που σας λέω. Τα έμαθα, τα ξέρα μοναχιά μου. Ήξερα ότι... Το αισθηκτό σου το λέει. Ναι, ήξερα ότι... Μα πολύ μικρή το κατάλαβα αυτό. Η γλώσσα των αυτή που με έβαλε και προπάτηξα. Δεν ήταν η επιστήμη, δεν ήταν η βιολογία, ήταν η γλώσσα. Ήκουα τώρα τη μάνα μου και λέει, καλά, ατήσου όλοι, Άννη, ατήσου. Ατήσου, Λύνη μου, λέει ο μπαμπάς μου. Το ατήσου ήταν αυτό το ατήσου. Μοναχιά μου το έκανα αυτά τα πράγματα. Ιρμό. Τι λέει, το ατήσου. Είναι μια προσωπική αντωνυμία. Είναι στο πρόσωπο πάει. Δε, μοναχιά μου ήβρισκα τις λύσεις. Κοίτα. Και ήβρισκα όσο πάει ένα, όσο ανέβαινα, τόσο καταλάβαινα
ότι η γλώσσα που μιλούμε στην Απήγραφο είναι υπόλοιπον της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Και όταν ήκουα λοιπόν ένα αέρο ή μια γριά και μου λέει μια λέξη, εγώ είχα Πάσχα, είχα Άγιο Πάσχα, είχα Άγια Χριστούγεννα, είχα Άγια Γιορτή. Όταν μου είπε μια ημέρα ο αέρος Σπυρίδος, που κάθονταν από πάνω στο παραμεριάρι, μια λέξη, τη λέξη Απόβιονας, δεν τη ξέρεις. Όχι. Εγώ εχτύπου καμπάνες. Ήμουν τρισευτυχισμένη κι ας μην είχα να φάω κι ας ήμουν μαλωμένη κι ας ήμουν τρισευτυχισμένη όταν μου είπε ο Αίρος Σπυρίδος τη λέξη Απόβιονας. Ψάξτε και βράτε το. Αρχαία πράγματα. Τη λέξη, όταν ήκουσα τη λέξη Μελισανδρός. Υπάρχει ένα φυτό στην Απήγραφο και λέγεται Μελισανδρός. Ότι την πρωτόκουσα, ερωτάθηκα. Ήταν τέτοιο το μυαλό μου, ήταν τέτοια η αγάπη μου για τις λέξεις. Και όταν πήγα το πρώτο βιβλίο που έβγαλα, Αρχινοτέλειο το κλαδί, και το πήγα και το πιάσε στα χέρια του ο Ρωμαίος ο ακαδημαϊκός, και το πήγα στο σπίτι του, ξέρετε τι μου είπε. Όλοι τάχασε η φιλολογία. Τι έχασε η φιλολογία, όταν μιλήσαμε λίγο απάνω στις λέξεις. Και του λέω, καλέ, είμαι του νυχτερινού. Δεν είμαι του γυμνασίου, ούτε του λυγίου. Είμαι του νυχτερινού, του κρυφού σχολείου. Γιατί ο κρυφά πάνω στο σχολείο. Οι λέξεις λοιπόν με κάνανε και ήθελα να ζω στην Απήγραφο, ήθελα να πάω στην Απήγραφο. Ύστερα την απαρνήθηκα με την κατάσταση των ανθρώπων, έτσι, με τη στάση των ανθρώπων. Μια πικρία, έτσι. Ναι, μια έτσι. Ασχοληθήκατε και με κάτι άλλο, από ό,τι μου είχε πει ο Γιώργος, έχετε ασχοληθεί και με τα γεωλογικά επάνω. Ναι, βέβαια. Είχατε ξεκινήσει κάτι. Ναι, σας είπα, δύο λόγοι ήταν, ο ένας λόγος ήταν η γλώσσα και ο άλλος λόγος ήταν ότι ο Νάρκησος έπρεπε να πάει στο σχολείο, στο δημοτικό. Όταν λοιπόν ο Νάρκησος πρωτοπάει στο σχολείο, τότε σκέφτηκα να κάνω μέσα στο σχολείο της Απηράνθου ένα γεωλογικό μουσείο για χάρη του Νάρκησου και χάρη όλων των παιδιών της Απηράνθου. Γι' αυτό έγινε, γι' αυτό δεν ήταν μόνο ο Νάρκησος, ήταν όλα τα παιδιά της Απηράνθου, όλα τα παιδιά τα αγάπου, όλα τα παιδιά ήθελα να μαθαίνουνε, ήθελα να τα διδάξω, να δούνε. Τα παροτρύνατε κιόλας στο να βρίσκουν κάποια πετρώματα και να... Ναι, βέβαια. Οπότε είχατε αρχίσει και στείνατε το... Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα γεωλογικό μουσείο. Είναι το πρώτο που θα κάνω, που επιχειρώ. Φεύγω λοιπόν από την Απήγραφο και κατεβαίνω στη χώρα και βρίσκω τον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων, τον κύριο Κρυοβασιλάκης, είναι από το Ρέθυμνο. Κάπως θα μπορεί να τον έβρετε. Η Κατερίνα του Ποντογιώρη ξέρει το όνομά του ακριβώς. Κάπως Κρυοβασιλάκης, κάπως έτσι λέγεται. Έρχομαι λοιπόν στη χώρα, βρίσκω το σπίτι του, ρώτησα που μένει και πάω στο σπίτι του. Χτυπώ και μου ανοίγουνε. Η γυναίκα του είχαν τρία παιδιά και λέω στον κύριο επιθεωρητή, κύριε επιθεωρητή, θέλω να κάνω ένα, σκέφτηκα, λέω ότι το Δημοτικό Σχολείο της Απηράνθου απάνω, το επάνος όροφος, είναι αδιανός και ότι μπορώ να κάνω και ότι θέλω να κάνω ένα γεωλογικό μουσείο εκεί. Να μου δώσετε, να μου επιτρέψετε μια αίθουσα από τις αδιανές αίθουσες να κάνω ένα γεωλογικό μουσείο. Και βάνει τα κλάματα ο επιθεωρητής. Γιατί κλαίτε, κύριε επιθεωρητά, αυτός ζει ακόμα, μπορείς να τον έβρεις.
στο Ρέθινο. Γιατί κλαίτε, κύριε επιθεωρητά? Λέει, κλαίω, λέει, γιατί πρώτη φορά, λέει, στη ζωή μου που είμαι τόσα χρόνια επιθεωρητής, έρχεται γονιός ή κηδεμόνας να μου ζητήσει τέτοιο πράγμα. Γιατί του είπα εγώ ότι θέλω να κάνω το ανάλυσα, ότι θέλω. Λέει, γιατί δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να το κάνω για χατήρι των παιδιών, να μπαίνουν μέσα, να ξέρουν τι. Εγώ έβαζα πιο πολύ τα αξώτικα πετρώματα. Ήθελα να δείξω τα πετρώματα της νήσου. Να βάλω τα σμυρίλια, να βάλω τα μάρμαρα, να βάλω τις δολομίτες, να βάλω τις πάσπαρι, να βάλω. Αυτά ήθελα να βάλω μέσα. Τη νεύση κλπ. Και βάλει τα κλάματα και λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου που με λέει τόσο για κλαίω, λέει, γιατί πρώτη φορά έρχεται ένας γονέας ή κηδεμόνας να μου ζητήσει τέτοιο πράγμα για χάρη των παιδιών. Και δίνει διαταγή ο επιθεωρητής στον κύριο Γρατσία, απάνω που ήταν ο Γρατσίας με τη Στέλλα, διευθυντής, να μου δώσουν μία αίθουσα απάνω, στον επάνω όροφο. Η αίθουσα ήταν βρώμικη, ας πούμε ήταν ακατάστατη, ήταν αυτή. Καθαρίζομαι, φέρνω την Ταβελομαριά. Γιατί την ζει την Ταβελομαριά. Το πρώτο σπίτι της μπαίνουμε στην Απείρονθο. Ξέρει που είναι στο γήπεδο. Ναι. Πρώτα φέρνω την Ταβελομαριά και ασπρίζομαι την αίθουσα. Και βρίσκω, πώς τη λένε, κουρτίνες περαθήτικες. Και βάλουμε κουρτίνες απεραθήτησης όσες είχαμε και κατεβαίνω μετά και ετοιμάζουμε το χώρο, καθάρισε ο χώρος όλος αδιανός, ωραίος, και κατεβαίνω την άλλη μέρα κάτω στην τραγέα και πάω και βρίσκω τον Γεώργιο Τζανετή, ο οποίος ήταν υπουργός. Και του λέω, κύριε Τζανετή, αυτό και αυτό, και θα κάνω ένα γεωργικό μουσείο στην Απείρονθο και θέλω να μου κάνεις ράφια, αλλά θέλω να είναι γερά, να μην είναι, γιατί θα πούνε πετρώματα επάνω, να μην πέφτουν κάτω τα ράφια. Να τέχουν, να είναι γερά. Γερή κατασκευή. Ναι, ακριβώς. Και πόσο θέλετε λοιπόν, πόσα είχαμε τρίσει εγώ τον χώρο, πόσα ράφια τα βάλουμε. Και μου λέει θέλω, επειδή μου λέει γίνεται και για το σχολείο, γιατί όλο αυτό γινόταν για το σχολείο. Δεν γινόταν για το τουρίστα. Μου λέει, επειδή μου λέει και για το σχολείο, 150.000. Λεφτά τότε, όχι δεκάρες, ήταν γερά λεφτά. Πότε θα είναι έτοιμα, την τάδε μέρα. Και κανονίζομαι και φορτώνονται τα ράφια και έρχονται να μπουν μέσα στο σχολείο. Ένας από τις μεταφορείς, αυτοί που μεταφέρανε τα ράφια, ήταν ο Μανώλης Γιαννούλης, του Μαρθαίου του Γιαννούλη, ο πατέρας. Του τραγουδιστή. Επειδή είναι εξάδελφός μας, η μάνα μου είναι οικογένεια Γιαννούλη, βοήθησε ο Γιαννούλης, ο Μανώλης ο Γιαννούλης, και άλλοι ήταν και βοηθήσανε κι άλλοι και μπήκανε μέσα τα ράφια πάνω στην αίθουσα. Η αίθουσα τώρα είναι με τα ράπια. Αρχίζομαι με τα παιδιά, εγώ ήθελα το κίνητρό μου ήταν να κινήσω τα παιδιά. Να παρακινήσεις. Να κινήσω και να παρακινήσω τα παιδιά, να μάθουν πρώτα τι πετρώματα έχει η νέξος, τι έχουμε, να τα βάλω μέσα στην ιδέα του ερωτημάτου, ας πούμε, ήταν τούτο, ήταν εκείνο. Να μάθουμε τι πετρώματα έχουμε. Αυτό ήθελα, να διδαχτούν τα παιδιά και να ερεθιστούν προς τη γεωλογία. Αλλά και με ένα έμεσο τρόπο να τις παρακινήσεις η αγάπη στον τόπο, στην κάθε μάλαξη του τόπου. Και βέβαια, βεβαίως, γιατί με το να φορούν, ας πούμε, ένα μάρμαρο άσπρο ή ένα δολομίτι κίτρινο ή ένα σμυρίκλι με τη μίκα απάνω
Και με το... Έχει και κάτι ωραία. Με τα όχι τα σμαράγδια. Τα... πώς τα λένε. Τέλος πάντων θα βρω ένα... Θα το βρω πώς το λένε. Ένα κρυστάλλους που είναι. Ε? Φαίνεται σαν κρύσταλλοι πάνω. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή πώς είναι... Πώς λες αυτό με το βαθύ μπλε, το ζαφυρένιο. Το, αυτό, το ζαφύρι. Το ζαφύρι. Το ζαφύρι. Το ζαφύρι. Έχω ένα τέτοιο. Γιατί, ναι, αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί το σμυρίγλι, ήθελα να παρουσιαστεί και το σμυρίγλι μέσα στο μουσείο. Το σμυρίγλι είναι ένα κράμα από ορυκτά. Δεν είναι ένα σκέτο ορυκτό. Το κύριο ορυκτό που υπάρχει μέσα στο σμυρίγλι είναι το κορούνδιο. Θα το ξέρετε. Μετά έχει διάφορα άλλα ορυκτά. Ένα είναι το ζαφύρι που λέει ο... Έχω μια ένα τέτοιο. Οπότε ξεκινήσατε δηλαδή την... Με διέφερε η Μίκα δεν είναι τα φύλλα αυτά, είναι φύλλα, λέγεται Μοσχοβίτης. Είχε πάρα πολλά πράγματα που ήθελα να δουν τα παιδιά. Εγώ το έκανα για τα παιδιά, για τον Άρτισο και για τα παιδιά. Γιατί για μένα ήταν όλα ανάρτηση. Όλα ήταν παιδιά δικά μου. Καταλάβατε, αυτό ήταν. Δεν είχα σκοπό να κάνω ένα τουριστικό μουσείο, να είναι για το τουρίστα. Ήθελα να κάνω ένα για τα παιδιά της Απειράνθου και για κάθε παιδί που θέλει, ας πούμε, να έρθει να το δει, να μάθει περί πετρώματος. Και μπορούσε εν συνεχεία να έρθει ένας γεωλόγος να κάνει μάθημα, να έρθει ένας αυτό, ξέρω εγώ, ένας γνώστης. Άρχισε το μουσείο να στολίζεται. Να μπαίνει. Να στείνεται. Τις πέτρες πού τις βρήκαμε? Εν τω μεταξύ, όθου τα παιδιά που ήταν της Παναγίας, τα Παναγιανά παιδιά. Και τις φίλοι του Νάρκησου κυρίως. Και τις φίλοι του Νάρκησου. Ένας ήταν ο πρόθος, ο πρωτεργάτης, ήταν ο Γιώργης. Ο πρόεδρος της Απειράνθου, της ωραίας Απειράνθου. Πάντα να είσαι. Και πιο εκεί. Λοιπόν, παίρναμε σε διάφορα. Πηγαίναμε στη Φαναριώτισσα, από κάτω από τη Φαναριώτισσα που βγαίνουν τα σμυρίλια, ακριβώς από κάτω από τη Φαναριώτισσα. Εκεί επέρνα ο αμαξωτός δρόμος. Τι έπαιρνα το Μαργαριτό Γιώργη, εγώ. Και εγώ φτωχιά. Δεν είχα κι εγώ τα... Ήπαιρνα το Μαργαριτό Γιώργη με το ταξί του και παέναμε και φέρναμε, ήξερα σε ένα μέρος που είχε πέτρες ωραίες, που είχε κρύσταλλι που είπατε εσείς. Οι κρύσταλλοι είναι αθρακικό ασβέστιο, δεν έχει καμιά σχέση με το σμυρίγλι. Είναι αθρακικό ασβέστιο. Μάρμαρο δηλαδή, αλλά σε κρυσταλλική μορφή, σε κρυσταλλίνη λέγεται. Και συνήθως είναι κίτρινο. Ήξερα λοιπόν που έχει κρυσταλλίνη, ήξερα τον τόπο από τις σύμφωνες που πάει. Και όπου παίρνω ήταν τα μάτια μου ανοιχτά και θόρου. Εγώ τώρα ξέρω να σας πω που έχει κρυσταλλίνη, που έχει δολομίτη, που έχει μάρμαρο, που θα βρούμε μίκα, που θα βρούμε βιωτίτη, που θα βρούμε... Γιατί όπου παίρνω, διάβαζα. Και η φύση είναι το ωραιότερο και το πλουσιότερο βιβλίο. Εκεί μπορεί να διαβάσεις ό,τι θες. Να διαβάσεις και τη ψυχή σου ακόμα. Να διαβάσεις και τις ψυχές των αλλών. Να διαβάσεις, γιατί μια πέτρα θα σου πει, ένα λουλούδι θα σου μιλήσει. Καταλάβατε, έτσι είναι. Έτσι έγινε, λοιπόν, στήθηκε το Γεωλογικό Μουσείο της Απειράνθου. Όμως, σ' αγαπούσαν και οι αφεντάδες, τον παιδιό, και από εκεί και μετά, για να σε ευχαριστήσουν και σαν αντάλλαγμα για αυτά που πρόσφερες στα παιδιά, Αντώνε, και την αγάπη που είχες στα παιδιά, Αντώνε, σαν ευγνωμοσύνη, ό,τι βρίσκανε και αυτοί,
φτωχοί οι ίδιοι, ερχέψανε και στα φέρνανε για να ευχαριστηθείς εσύ. Γιατί ξέρανε ότι θα ευχαριστηθείς. Ναι, τότε μάζευα, έκανα συλλογή από ζώα. Μελετούσα κόκαλα, μελετούσα και ακόμα. Φίδια. Φίδια, σκανιάδες. Ο μπαμπάς του μου φέρε ένα σκανιά μια ημέρα, σύμφωνες. Χελώνες, κίντα δεν θέτει. Μέχρι δελφίνια. Μέχρι δελφίνια μου φέρναν οι ψαράδες και καρέτα, καρέτα, και καρέτα, και η άλλη καρέτα. Υπάρχει μια χελώνα που είναι σαν καρέτα, καρέτα, αλλά δεν είναι καρέτα. Είναι άλλο, δεν το ξέρει κανείς, δεν το ξέρει κανείς να το πει. Λέγεται δερματοχέλης. Και είναι αυτή μου τη φέραν σαν καρέτα, αλλά πιο μεγάλη. Λοιπόν, και μου τα φέρανε όλα. Είχα πολύ μεγάλη συλλογή, πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Ούτε είναι μέσα στο Μαστροϊανάκι και στον πύργο της Παραμάνας. Και στον πύργο της Παραμάνας. Αν τα είχατε μεταφέρει και στον πύργο της Παραμάνας. Ναι, αμέ. Αφού είχε γεμίσει ο χώρος. Ναι. Πριν το σχολείο πάνω δηλαδή. Πριν το σχολείο. Α, είχαν πάει στον πύργο. Πρώτα τα μάζευε στα σπουδαία. Τα είχα εγώ τις δικές μου συλλογές. Έτσι. Οι συλλογές μου. Mm-hmm. Και ακόμα και στις σύγχρονες, άμα πάτε στο σπίτι μέσα, θα δείτε μια φυρίδα και είναι γεμάτη με επιτρώματα. Mm-hmm. Και απ' έξω, άμα δείτε τώρα. Και μετά τι τα κουβαλούσα. Τι τα κουβαλούσα. Μετά. Τα κουβαλούσε ο πρόεδρος μας, για φαντάσου, που είναι ο πρόεδρος. Τι μήμα. Εγώ, το μουσείο άρχισε να λειτουργεί, πηγαίναν τα παιδιά, αλλά εντωμεταξύ, μια μέρα, είπε και βγει μέσα να το επισκεφτεί ο κύριος. Ας μην λέμε το όνομά του. Ένας κύριος. Είχες κάνει έκθεση. Ναι, είχα κάνει έκθεση ζωγραφικής, είχανε κάνει μάλλον το Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου, είχανε κάνει έκθεση ζωγραφικής και δύο από τις ζωγράφοι που λάβανε μέρος στο πεδίο ήταν παιδική έκθεση. Και δύο από τα παιδιά που είχαν λάβει μέρος στην έκθεση αυτή ήταν ο Νάρχης και η Ήρινα. Ένα από τα έργα της Ήρινας είναι αυτό. Αλλά όχι ο τότε. Ήταν τότε ζωγράφισε ιδιαίτερα και, ναι. Και ο Νάρκησος και, και η Ήρινα. Ακόμα οι ζωγραφιές τον είναι έβαλα στα βιβλία. Μου τύπωσα. Και μπήκε μέσα και ο κύριος. Δεν θέλω να λέω το όνομά του. Δεν θέλω. Όπου νομίζεις. Μην πούμε όνομα. Ας πούμε ο κύριος. Μπήκε μέσα ένας κύριος. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ένας κύριος και το δεν είχε πατήσει ποτέ του αυτός μέσα στο Δημοτικό Σχολείο της Απειράνθου. Να ξέρει πώς είναι κιόλας, δεν πιστεύω να είχε πατήσει ποτέ. Γιατί αλλού θα διέχει στο σχολείο, στην Πάρο μάλλον θα διέχει στο σχολείο. Και μπαίνει μέσα και κόπηκε. Δηλαδή, τα χάσε. Εγώ δεν έδωσα σημασία. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, ήγραφα εγώ και ξάνια ήγραφα τότε το αρχινοτέλειο το κλαδί και τα βιβλία της μάνας μου και ξάνια. Τα ενδιαφέροντά σου, ήταν άλλα τα ενδιαφέροντά σου. Ξάνια να εκδώσω και το βιβλίο μου αυτό το. Το 86 λοιπόν έρχομαι στην Αθήνα να εκδοθεί το αρχινοτέλειο το κλαδί. Αυτό που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Και μας δώρησες σήμερα. Και σας δώρησα. Όχι, δεν σας δώρησα. Δεν είναι το αρχινοτέλειο το. Όχι, το αρχινοτέλειο το έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει, το πήραν όλοι, δεν υπάρχει κανένα, σχεδόν. Η Ελένη μου το Γιώργη το έχει. Τότε λοιπόν το 86 που έρχομαι να τυπώσω το βιβλίο, στο αρχινοτέλειο το κλαδί, πάει αυτός ο κύριος, μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του μουσείου. Δηλαδή μιλούμε 76 πάνω-πάνω. Ναι. Έτσι. Και μπορεί να το δούμε τη χρονολογία, πότε ήταν επιθεωρητής ο Ρεθυμνιώτης. Ναι, ο Ρεθυμνιώτης. Έτσι. Ναι. Πάμε, προχωρούμε. Και μπαίνει μέσα. Το 76 λοιπόν είναι. Από το 66 είναι μέχρι το 76, 10 χρόνια.
Από το 76 μέχρι το 86, 10 χρόνια. Το 76 είχατε ξεκινήσει. Από το 60, από το 60, όχι, περίμενε. Από το 76 που πάει στο σχολείο να αρχίσει. Μπράβο. Μέχρι το 86. 10 χρόνια. Είναι 10 χρόνια. Ναι, λειτουργούσε 10 χρόνια. 10 χρόνια ολόκληρα. Με το όνομά μου, εγώ βέβαια να σας πω, επειδή είμαι πάντα ταπεινή, δεν ξέρω η άλλα, αλλά δεν είμαι ικανά να το κουδουνίσω, να κάνω κουδούνι, να λέω, πάει με Παρασκευή Μάρκου. Καταλάβατε, το ξέραν τα παιδιά, το ξέραν οι δασκάλοι, το ξέραν οι γονείς, όλοι. Όλοι το ξέρανε σχεδόν, αλλά όχι οι καραβιώτες και οι αποκοί δεν το ξέρανε, ξέρω εγώ. Το 86 μπαίνει μέσα αυτός ο κύριος, αφού φεύγω εγώ λοιπόν στην Αθήνα, είμαι στην Αθήνα για το βιβλίο, και μπαίνει μέσα και εκεί που ήμουν μια μέρα στην Αθήνα, παίρνω το απεράθου, γιατί έπαιρνε το απεράθου. Την εφημερίδα και γράφει. Η Παρασκευή Μάρκου και ο τάδε κύριος, και είπα ακόμα κι άλλο ένα θαρό και ένα ζευγόλης, είπανε, κάμανε το γεωλογικό μουσείο της Απειράνθου. Οικειοποιήθηκε δηλαδή... Οικειοποιήθηκε την απουσία σας. Πρόσεχε την απουσία της. Πρώτα την απουσία μου. Οικειοποιήθηκε και το... Τη δουλειά, το έργο. Τη δουλειά σας, τη δικιά σας αυτό. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Αυτό είναι εσχρό δηλαδή να το κάνει κανείς. Ανέντιμο. Ναι, βεβαίως. Διαβάζω λοιπόν ότι είμαι άνω ποταμών. Δεν ήξερα λιά να... τι γίνεται. Και σηκώνομαι και πάω Ακαδημίας 60. Τότε είχε τα γραφεία της η ΕΔΑ. Και πάω και ανεβαίνω απάνω. Και τον ευρίσκω απάνω σε μια καρέκλα. Εμάλωνε με τον πρόεδρο της ΕΔΑ και ξάνιε να του φάει τη θέση όπως και του την είπα. Ένας άλλος ήταν της ΕΔΑ τότε. Τον Ελιού. Όχι, η Σεάκης τένιανε. Τέλος πάντων. Και είπα, όλοι πόσα μπού μου έτσι αναψοκοκκινισμένοι είναι αυτό. Πάω και του λέω, δεν μου λες, λέω, παλιά άνθρωπε. Έτσι, μέρα τον ελέω η νύχτα που κάναμε μαζί το γεωλογικό μουσείο της Απειράνθου. Να βάλω, λέω, τα χέρια μου, να σε βάλω. Έτσι ακριβώς. Βιάει τον, ζει ακόμα. Και ξέρετε τι μου είπε. Μα Εθάρου λέει πως το έκαμε ο άντρας σου, πως το έκαμε λέει ο Γερμανός, ο Χέχτ, το μουσείο. Γι' αυτό λέει το βάλα. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο. Μετά εγώ εσυχάθηκα τον άνθρωπο. Εσυχάθηκα τον άνθρωπο. Δεν επενέβη κανένας απεραθήτης ώστε να πει ότι... Καλέ αυτό... όχι. Μα ποιος. Μα αυτό... Μόνο τα παιδιά που ξέρανε. Εκείνη την περίοδο πάλι μόνο φεύγω για σπουδές στην Αθήνα. Ναι. Φεύγω ακριβώς το 1986, φεύγω για σπουδές στην Αθήνα εγώ και δεν ήμουν πίσω να υπερασπιστώ το δίκαιο και το αληθινό. Βέβαια όμως συνεχώς και διαρκώς σε όλη μου τη ζωή, όταν άκουγα αυτά που λέγανε, εγώ έπρεπε να αποκαταστήσω την αλήθεια. Εξεσπάθωνε ο Ιώργης. Δηλαδή, διότι θυμούμαι εγώ τον ίδιο τον εαυτό μου να κουβαλώ ή να κολοκόβγομαι, να σηκώνω εκείνη τσιάτσαχη και εκείνα τα σμυρίγλια και αυτά τα πράγματα να τα κουβαλούμε Σαββατοκύριακα και καθημερινές μετά το σχολείο να τα κουβαλούμε μέσα. Από το φανάρι. Από τη φαναριώτησα. Αυτός ο κύριος οικειοποιείται ακόμη την πρωτοβουλία αυτή. Μου είχες πει και μια παρουσίαση σε ένα βιβλίο κάπου, κάποιος που τον παρουσίασε. Ναι. Εδώ μεταξύ, στη Μυτιλήνη γίνεται ένα συνέδριο γεωλογικό. Και ήμουν στο συνέδριο μέσα και ήρθε και αυτός. Και λέει, και λένε
λένε, αν ο Δεμέδε λοιπόν αυτός, μέσα στο πώς το λένε, συνεδριακό στο χώρο, συνέδριο, τάχασε λίγο. Σου λέει, έχει ο Χριστός να πει διότα. Και ανεβαίνει λοιπόν ο πρόεδρος εκεί του συνεδρίου και λέει, αφού είπανε άλλοι τα εντάθε να πούνε, λέει, και τώρα λέει, καλούμε τον ιδεαλιστή, τον πρώτο σκεφτή του γεωλογικού μουσείου της Απειράνθου. Πώς αισθάνθηκα? Εκτός κάθονταν μπροστά μου και εγώ κάθομαι πίσω του, στο θρανείο εκεί στο συνέδριο. Είπα λοιπόν εγώ εκείνη τη στιγμή, γιατί το είχαν κάνει και άλλη παρατήρηση, να σηκωθώ απάνω και να πάω εκεί που είπε ο πρόεδρος. Αλλά βρε παιδιά, δεν ξέρω, την αλήθεια σας από τώρα, κάπως τον ελυπήθηκα. Είπα, δεν ήξερα είδα να κάνω, αλλά πιο πολύ τον ελυπούμουν. Για την κατάντια του ίσως, το να προσπαθεί να πάρει μέρος. Ναι, και σηκώθηκε αυτός. Σαφώς γνώριζες και τα αισθήματά του μέσα πως ένιωθε. Είχε φόβο του να μην μιλήσει. Κυτρίνησε και κόμπιασε να ανέβει απάνω και ανέβηκε ύστερα αφού είδε πως... Δεν ανέφερε καθόλου το όνομά σου όμως, απλά... Τίποτα, καλά, εντάξει. Τι να τα πούμε. Ούτε την ίδια, καμία μνήμα. Τίποτα. Όταν βγήκαμε όμως όξο, στο προάβλιο εκεί, ήρθε κοντά μου, και πήγε να μ' αγκαλιάσει, να με φιλήσει για αυτά τα αυτά. Τα και, πολιτικά τι κάνουν. Ναι, και του λέω μια ντουφετιά σου χρωστώ. Αυτό το είπα. Μια ντουφετιά σου χρωστώ. Αυτό το ξέρει αυτό το. Ποιο σου την είπε πίσω από την κουβέντα. Μια ντουφετιά σου χρωστώ. Το ξέρει. Αυτό ήταν όλο. Και μετά δεν ξαναπήγα εγώ. Επειδή δεν ξαναδιαήγα. Σε συνόδευσε πάντα η πικρή αυτή. Και ακόμα με συνοδεύει. Αυτό λοιπόν 86 και από εκεί και μετά από το 86 όμως 7 σου το έκανε όθηση και είχαμε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που έχεις κάνει εκ των υστέρων στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο. Ναι. Έτσι. Εγώ έκανα ακόμα 3 μουσεία γεωλογικά. Αυτός πώς έκανε. Αυτός τι έκανε, να σας πω τι έκανε μετά. Οδός Φιλής στην Αθήνα, όχι Φιλής, ναι, μάλλον Φιλής λέγεται, στο Σύνταγμα είναι. Είναι ένα υπουργιάκι δεξιά και πουλάει πετρώματα. Έχετε επισκεφτεί σήμερα? Όχι. Το γεωλογικό μουσείο? Όχι, δεν έχω επισκεφτεί, ούτε μου κάνει όρεξη. Θα θέλατε να αποκατασταθεί κάποια στιγμή η αλήθεια? Κοιτάξτε, σας είπα ότι όταν είπε αυτός ο πρόεδρος να έρθει ο ιδεαλιστής, ο αυτός που συνέλαβε την ιδέα της Απειράνθου του μουσείου και έκαμε το μουσείο της Απειράνθου, έπρεπε εκείνη τη στιγμή να σηκωθώ. Τον ελυπήθηκα και δεν σηκώθηκα. Ωραία, δεν έχει σημασία αυτό. Σεβόμενη τον τόπο σας προφανώς και τη δικιά σας παρουσία εκεί πέρα. Δεν λυπηθήκατε μόνο αυτόν, σεβαστήκατε το να έρθετε σε αντιπαράθεση. Δεν ήθελα, ναι. Επειδή ας πούμε αυτός με τις απεραθήτες είχε μια ιστορία, την ιστορία της, το ένα ξέρω και το άλλο, δεν ήθελα να τον... Φέρει σε δύσκολη θέση. Ναι, δεν ήθελα. Άρα λοιπόν δείχνεις μια μεγαλοσύνη. Ναι. Και είπα και στα παιδιά μου... Και με τη σιωπή σου, εσύ έκωσες με διαφορετικό τρόπο το ανάστημά σου. Είπα και στα παιδιά μου και στον Άρχισο και στην Ήρινα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω ποτέ να αναφέρετε το όνομά του, ποτέ να πείτε για το μουσείο, τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Μπράβο. Να σας πω κάτι και κάτι άλλο. Πρέπει να φοβάται κανείς τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις πόσο κακός μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να φανταστείς.
πόσο κακός μπορεί να γίνει ή θηλυκός συνεπτός ή αρσενικός. Με αυτή τη λογική όμως... Ναι, αλλά πιο καλά είναι, πιο καλή είναι η σιωπή. Πολύ μικρή κατάλαβα ότι είναι τα πάντα μάταια. Το μάταιο είναι μια πολύ σπουδαία λέξη. Τι όταν μια κουβέντα είπε, μια αναπεραφήτησα και ξέρετε πια, η σοφιά του καούτσου, γράψε η καούτσου σοφιά, που δεν την ήπιανε ποτέ ο λόγος και το μάτι. Ας πούμε, ήταν μια συστάμενη γυναίκα, απεραφήτησα, αλλά τι όταν το ιδιαίτερο, ήταν όμως απεραφήτησα. Κι είπε μια ημέρα μια κουβέντα και πόμινε. Την κουβέντα βέντα, γερμανικά βγήκα να το πω. Η κουβέντα βέβαια αυτή είναι απεραθήτικια, παλιά απεραθήτικια. Την είχε ακούσει από τη Λαλάτζη. Κι είδαπε. Τίποτα δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι τίποτα. Για πες μας για το επόμενο έργο σας, το δικό σας έργο. Έτσι, με τι ασχολείστε τώρα, έτσι, τώρα τι κάνετε. Τώρα γράφω. Το τελευταίο μου έπος. Έχω γράψει, να φανταστείτε, 89.000 στίχοι. Ο Γιάννης ο Μπορβονάς, ο οποίος είναι γλωσσολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γράφει ότι είναι η πολυγραφέστερη και η μεγαλύτερη ποιήτρια της Οικουμένης. Οικουμένη γράφει, δεν γράφει ούτε Κυκλάδες, ούτε Ελλάδα, ούτε Ευρώπη. Της Οικουμένης. Έχω γράψει 89.000 στίχοι και πάρτε τις αριθμίδωνε. Αρχινοτέλειο το κλαβί, 14.000 στίχοι. Της Λέσβου η Ανάπνα, 14.000 στίχοι. Τη Λέσβου Ραψοδία, 32.000 στίχοι και Σκηνούσα μου θαλασσινιά, το τελευταίο μου έργο, δεν στο έχω δώσει, με φάνη σκηνούσα να το γράψω, σκηνούσαν 12.000 στίχοι. Πόσοι είναι? 89.000. Να σας πω κάτι πρώτα για τη δύναμη και για το, πώς να το πω, λέει η λέξη με στόμα, δεν ξέρω αν τι πω. Για το βάρος. Για τη δύναμη και το βάρος της πίεσης της δικιάς μου. Είδα προτερήματά έχει. Και γιατί ξεπερνά και φεύγει από την κοινή πίεση, από την καθιερωμένη πίεση. Πρώτα είναι η συνέχεια του Ομήρου. 15 σύλλαγο έγραφε και ο Ομήρος. Άντρα μη ένεπε μουσα πολύτροπον, ως μαλαπόλα μπλάντα, επί ιερεοπτολίεθρον έπερσε. 15 σύλλαγο, ναι. Η διαφορά μας και το προσόν το δικό μου είναι ότι το 15 σύλλαγο μου είναι ομοιοκατάληκτο αυστηρός. Ενώ ο Όμηρος δεν γράφει ομοιοκατάληκτα, είναι μεν 15 σύλλαγο, ιαμβικό, αλλά όχι ομοιοκατάληκτο. Η ομοιοκαταληξία, η δικιά μου, είναι πολύ αυστηρή και είναι και δύσκολη. Δεν είναι εύκολα να ομοιοκαταληκτείς. Είναι πολύ δύσκολα να ομοιοκαταληκτείς. Σε τόσο χιλιάδες τύπους. Το δεύτερο είναι που σημαντικό, που εγώ το βρίσκω σημαντικό, είναι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιώ, είναι η διάσωση της γλώσσας, η διάσωση της απεραθήτικης γλώσσας, την οποία εγώ θεωρώ ότι είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής. Και ότι οι απεραθήτες λέει, είπα του διευθυντού, του επιθεωρητήου αυτού, οι απεραθήτες καίοι, κριτικοί μοιάζουνε, λέει,
Λέει η παράδοση ότι μοιάζομαι με την κριτική, μα δεν είμαστε κριτικοί. Το τελευταίο μου βιβλίο είναι «Ο απειραρθός μου». Έτσι λέγεται ο τίτλος. Και είναι όλα όσα έχω να πω για τη γλώσσα, για τη γέννηση της γλώσσας και για τη γέννηση των απειραθήτων. «Ο απειραρθός μου ζήλε, φτή και τον κυκλάδο θρύλε. Ο χωριό μου που σε άνει χτώ, μες στη δεντρολιβάνη. Χωριό μου απ' όλα πιο τρανό, μυρίζει δεντρολίβανο. Όπου ηρίσω και σταθώ, θα δω δεντρολιβαναθώ. Κι όπου ηρίσω μια ματιά, θα δω δεντρολιβαναθιά. Όπου δω κι όπου αγγίζω, δεντρολίβανο μυρίζω». Γιατί αυτός είναι ο δεντρολίβανος. Έχει βυζαντινή σημασία. «Δεντρολίβανε μου χείλο, μύρωτε στον άσπρον ήλιο. Σ' έχω με σύμβολο παλιό, με συτραφάδες στο χαλιό. Στα πουδιά και στα μπαλκόνια μας αφήσεις από χρόνια. Κι κορατιά αντικριστά, αφή δεντρολιβανιστά. Από τον μπάνερ μοδάσεις, ως τα βουνά τσιπέτασης. Και από τις κεφαλονές, μέχρι σκιαχτά στις σύφωνες. Από το ριάκα της ζακρίδας, μέχρι την κορφή της υφίδας».